Ο πατήρ Αναστάσιος Γκοτσόπουλος δεν πρόλαβε τελικά να καταθέσει χθες το εδόλιο του κατηγορουμένου, αφού η δίκη τον αυλήθηκε. Από τις 8.30 το πρωί, δεκάδες άτομα, μέλη του ποιμνίου του αλλά και φίλοι, συγκεντρώθηκαν στο δικαστικό μέγαρο και μόλις έκανε την εμφάνισή του, ο πρώην προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου έγινε της κακομοίρας. Τον αποθέωσαν σαν στάρ της Ορθοδοξίας, φωνάζοντας συνεχώς άξιος. Ο πατήρ Αναστάσιος χαμογέλαγε ικανοποιημένος. Έπεφταν πάνω του γυναίκες για να του φιλήσουν το χέρι. Εκείνος δεν έκανε καμία δήλωση στους δημοσιογράφους που είχαν μεταβεί στο σημείο για να καλύψουν το γεγονός. Περίμενε στην ουρά για να δείξει το πιστοποιητικό που είχε εκδώσει ώστε να καταφέρει να μπει στο δικαστικό μέγαρο. Σύμφωνα με όσα έχει πει, δεν έχει κάνει εμβόλιο, συμμετείχε σε κινητοποιήσεις κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, οπότε το πιθανότερο είναι να έδειξε rapid test. Τον συνόδευε ο δικηγόρος του, ο οποίος φρόντισε να ενημερώσει τους συγκεντρωμένους πως δεν χρειάζεται να έρχονται σε αντιπαράθεση με δημοσιογράφους γιατί αυτό θέλουν. Οι ρεπόρτερ δεν απάντησαν στην προσβλητική αυτή ενέργεια του δικηγόρου, όμως σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζεται παρέμβαση από την Ένωση Συντακτών στον Δικηγορικό Σύλλογο. Κάποιοι εκ των συγκεντρωμένων κατηγορούσαν τους δημοσιογράφους ως εχθρούς της Ορθοδοξίας ότι εσείς τον φέρατε τον Πάτερ εδώ στα δικαστήρια και άλλα τέτοια. Όταν δε τους έγινε υπενθύμηση πως ο Μητροπολίτης Πατρών τον αντικατέστησε από την θέση του προϊσταμένου και εξεμάνει όταν έμαθε πως ενώ η Ευαγγελίστρια ήταν κλειστή εκείνη την ημέρα, ο πατήρ Αναστάσιος αυθαίρετα άνοιξε την εκκλησία, αρκέστηκαν στο να σχολιάσουν πως κάποιοι ιεράρχες είναι μασόνοι. Μια κυρία δε άνοιξε την παλάμη της ώστε να επιδείξει και τα 5 δάχτυλά της στους δημοσιογράφους. Θα πρέπει να τονιστεί πως παρόντες ήσαν και κάποιοι ιερείς. Άγνωστο παραμένει πως θα αντιδράσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος κυρίως στα όσα ακούγονταν εναντίον του στη συγκεκριμένη συγκέντρωση.